Βρισκόμαστε στην περιοχή της Βαρυμπόπης. Είναι μια περιοχή ακριβώς κάτω από τις πρόποδες της Πάρινθος. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ένας απέραντος σκουπιδότοπος, όπως βλέπετε παντού. Υπάρχουν αδρανή υλικά, υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Φέτος όμως, επειδή η χρηματοδότηση δεν ήρθε νωρίς λόγω προβλημάτων, εμείς σαν σύνδεσμος δεν μπορέσαμε ακόμα να τα μαζέψουμε. Πυρίτιδα αποθήκη θυμίζει, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι αλλά και τα μέλη του συνδέσμου Πάρνηθας, η περιοχή στους πρόποδες του βουνού, αφού τα κονδύλια για την πυροπροστασία δεν έχουν δοθεί ακόμη, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς να είναι υψηλός. Φέτος δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από την κεντρική κυβέρνηση όσον αφορά τα θέματα πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, καμία επιχορήγηση για τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Όπως λέει ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών, η βοήθεια από την πολιτεία δεν είναι η αναμενόμενη, αφού δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τη βενζίνη των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Μπάζα, λάστιχα και άλλα αδρανήλικα είναι τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στην περιοχή στους πρόποδες της Πάρνηθας, στο και 5 πλέον της αντιπυρικής περίοδου. Υποστελέχωση των αρμόδιων οργανισμών, καθώς και καθυστέρηση στην εκταμείευση των απαραίτητων κονδυλίων, αφήνουν τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας απροστάτευτο και στο έλεος των πυρκαγιών. Είμαστε μέσα στον κίνδυνο και πρόπερση, δηλαδή με τις φωτιές, αυτά στάχτες. Είναι πολύ επικίνδυνα γενικά. Παρόμοια εικόνα εγκατάλειψης λόγω μη καταβολής των κονδυλίων για την πυροπροστασία παρουσιάζουν και οι άλλοι δύο πνεύμονες της Αττικής, η Πεντέλη και ο Ημιτός. Με δεδομένο μάλιστα και τις σοβαρές ελλείψεις στο έργο της κατάσβεσης, ο Ταμής της Ένωσης Αξιωματικών και πρώην εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μιλώντας στο Μέγκα, δεν έκλειψε την αγωνία του για την πύρινη απειλή. Τα δάση μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η προστασία των δασών έχει αφαιθεί στην τύχη της λόγω της οικονομικής ανέχειας. Ευχόμαστε ο Θεός να βάλει το χέρι του, αν και οι πυροσβέστες θα κάνουν τη δουλειά τους με μειωμένα εισοδήματα, με μειωμένο εξοπλισμό. Εκτός όμως από την Αττική, σοβαρά προβλήματα στην πρόληψη των πυρκαγιών υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη. Στο πυραστικό δάσος έχουμε έναν δασοφύλακα για 30.000 στρέμματα και στο δάσος Χορτιάτη επίσης άλλο ένα και προς το ασβεστοχώρι επίσης ένα τρίτο δασοφύλακα. Την ίδια ώρα, κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για τις ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Σε ανακοίνωσή του, Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υποστηρίξης, μεταξύ άλλων, ότι η αρμοδιότητα του σώματος για τις δασικές φωτιές είναι μόνο η καταστολή. Είναι ανακριβή τα στοιχεία που ανέφερε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος όσον αφορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε. Η Ένωση Αξιωματικών, αφού παραθέτει στοιχεία για τις ελλείψεις στην πυροσβεστική, τονίζει ότι ο Χρήστος Παπουτσής ουδέποτε διαβουλεύτηκε μαζί τους και καταλήγει στην ανακοίνωσή της. Για το ατόπιμά μας αυτής της μη σοβαρής κριτικής, ζητάμε συγγνώμη, ειδικά από την πολιτική μας ηγεσία, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι, όπως δήλωσε και ο κύριος Υφυπουργός, ότι μας διέθεσε κράνος φίλτρου, κουκούλα και φακό, να μην μας θεωρήσει αγανακτισμένους ταραξίες και να μην μας ψεκάσει με τα γνωστά χημικά της πλατείας Συντάγματος.